και η μουσική τη θέση σαν προξενείο, ίσως ένα περίεργο προξενείο που δεν είναι κατανοητό παρά μόνο σε αυτούς που το ξέρουν κάπως. Λοιπόν, αυτό για να γίνει, για να γίνει μια συνένωση με διάφορα άτομα τα οποία είναι μουσική, ασχολούνται με τη μουσική, αλλά παράλληλα κουβαλάνε μέσα τους διάφορα και διάφορα και διάφορα. Αυτό, αν υπάρχει μια παράλληλη κατάσταση δράση ζωής από τον γύρω κόσμο ή από τον γύρω περίγυρο, ή οι ίδιοι αυτοί έχουν τόσες δυνάμεις που να τα βάλουν με όλους και να ρίξουν μια τρύπα, μπορεί να υπάρξει αυτή η συνένωση ανάμεσα σε μερικά τέτοια άτομα τα οποία να πραγματώσουν μια κατάσταση και να ταρακουνήσουν κι άλλα και να αντέξουν και στα κυνηγητά. Η αναβλητικότητα είναι εχθρός της πράξης, μακριά από κομματικές παρατάξεις. Αν θες να βρεις δεσμά ιδεολογία να πάνε να ψάξεις, είναι σαν το δημοτικό τάξη εναντίον τάξης, μακριά από παρελάσεις. Αφού είναι κούτσουρα, ρίξε μια φωτιά και να σου πει για να τους κάψεις. Οι οπαδοί της τάξης με νομοθετικές διατάξεις ευνοούνε την άρθουσα και δίνουν παραστάσεις σε ένα μεγάλο θέατρο που λέγεται ζωή. Στα παρασκήνια θα γνωρίσεις τον υποκριτή. Μα υποκριτές έχουν μία αποστολή: να πείσουνε με όποιο τρόπο μπορούν το θεατή. Πως η παρανοία που ζει είναι κανονική. Πως για όλα αυτά είναι διαφορετική. Πως ενημέρωση παρέχει το κουτί. Και πως πάνω από τον άνθρωπο υπάρχουν θεοί. Σέβομαι επιστήμαρχοι, παπάδες και ιεραρχία. Το να γίνες από μόνο σου δούλος είναι βλακεία. Ό,τι γνώση πάρεις μονάχα από βιβλία. Δεν λένε για το ροδό κανάλι και το λόντο στα σχολεία. Μα με στην τάξη κάνω όνειρα απαθηλά. Βλέπω τον Ελιζέρε κλειδιά κόσμος να μιλά. Πηδάμε τα βιβλία γκαλιά από ψηλά σαν τον Μπουλατζά. Αναρχαπητός με καθαρή συνείδηση και τζαμ. Πάνω τα ράτσα κι άμα δεν έβαλα ράσα, είναι γιατί έχω συνείδηση και καλά τα μυαλά. Γιατί δεν είμαι δούλος κανενός που στα ρομπάζα. Και κυρίως γιατί δεν γούσταρω να βιάζουν παιδιά. Έχω ένα πρόβλημα, ξέρω δύο τρόπους για να το λύσω. Αν κάνω πίσω, είναι για να πάρω φορά να χτυπήσω. Αν συνεχίσω, θα ξέρω που πρέπει να σταματήσω. Έκοψαν τα δέντρα και μετά έψαχναν για ίσιο. Παγιδευμένοι στο πανοπτικό του διαδικτύου. Έχοντας ξεχάσει την ομορφιά του βιβλίου. Γεμίσαμε κουβάδες στο κυνήγι του ταμείου. Ρωτάνε από πού κατάγω με τόπος κρανίου. Κάμε αγάπη για πατρίδα, καταγωγή από μανάδες. Έχω μαζί μου τα βρυκιά και τους μαλλιάδες. Στις ψυχές μας ψυχώς τα χέρια φωτιά και λάδες. Ετοιμά να εκτοξευθούνε στους σύγχρονους πουραντάδες. Αυτές μέρες δεν θα τις δει η μαύρη καρδιά, μα θα τις φέρει μαζί με τα προσάρμοστα παιδιά. Τα παιδιά που τη νυχτά δεν κοιμούνται καλά, μα τα όνειρά τους βλέπουν τη βουλή μες στη φωτιά. Τα παιδιά που δεν καήκανε στα κινητά, που γάμισαν την εβδομάδα τους για μια βραδιά. Τα παιδιά με τα σκουλαρίκια και τα φαρτιά, που μες στη θολουρά βρήκαν μια καθαρή ματιά. Ανθρώποι στον δρόμο και ενωμένες καταλήψεις. Πηγαίνεις σε εξάρχεια και τραβάς μια τζούρα θλίψης. Τρέχεις να σωθείς από μπάτσους και κυβερνήσεις. Αυτοί πως θα σωθούν όταν ξεσπάς οργή της φύσης. Ηρωνία, ας να αναζητούν τη σωτηρία. Σεβάσμο στα κορίτσια που πεθαίνουν στα πορνεία. Μην τη λες πουτάνα μαλάκα, είναι κυρία. Ο πονεμένος κρύβει την πιο όμορφη ιστορία. Οικογενειακά προβλήματα, ξεπεσμένες αγάπες. Τη μέρα ειρηνίες, τη νύχτα οι εφιάλτες. Κόβουμε τους δικούς μας με το μάτι σαν αντάρτες. Περίφρονοι στις πόρνες, εγώ τους πορνοπελάτες.